αίσθηση. Αυτό. Το... Σου αρέσει το συγκεκριμένο. Αυτό κάνεις έτσι με ευχαρίστηση, έτσι. Όσον αφορά την προετοιμασία για τους αγώνες, πώς είναι τα πράγματα? Είναι λίγο κουραστική. Πρέπει να δουλεύουμε κάθε μέρα. Για... Και όσο δουλεύουμε, θα δουλεύουμε καλύτερα. Είχες συμμετάσχει και στους προηγούμενους αγώνες που έγιναν στην Αθήνα? Πώς τα πήγαμε εκεί πέρα, σαν εκεί πέρα, εντάξει, ήταν η πρώτη φορά, ήταν εμπειρία και δεν μπορούσαμε και δεν τα πήγαμε τόσο καλά όσο θα πούμε φέτος. Βλέπω όμως ότι σιγά σιγά και σε σχέση με πέρσι έχετε βελτιωθεί πάρα πολύ όλες, έτσι. Ωραία. Το όνομά σου? Βασίλης. Βασίλη, πες μου και τη δική σου γνώμη, πώς βλέπεις το άθλημα εδώ και πώς πάει η προπόνηση γενικά? Το βλέπω ότι είναι ένα άθλημα που βοηθάει στο σώμα, στην υγεία. Αλλά είναι και κουραστικό. Έχετε βελτιωθεί περισσότερο όμως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Ναι, έχουμε βελτιωθεί. Γιατί οι προπονητές που θέλουν μας κάνουν σκληρή προπόνηση με σκοπό να τα πάμε καλύτερα στην Αθήνα. Εξαρτάται και από εσάς όμως, έτσι. Γιατί και εσείς προσπαθείτε μαζί με τους προπονητές. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τι πιστεύεις ότι θα καταφέρουμε σε αυτούς τους αγώνες? Θα έχουμε καλύτερη. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη απόδοση γιατί κάνουμε σκληρότερη προπόνηση και είμαστε πιο όρημοι. Ούτως ή άλλως όμως σημαντικό είναι η συμμετοχή πρώτα απ' όλα, έτσι, ναι, δεν είναι... Ναι, και η εμπειρία. Ακριβώς, και η εμπειρία. Πώς περνάς γενικότερα εδώ με τους συναθλητές σου? Γιατί βλέπω ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο, κάνετε και λίγο... Ναι, λάκα, έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Τι θα έλεγες σε άλλα παιδιά της ηλικίας σου? Είναι η επιτραπέζια αντιφέρηση ή το ping-pong, όπως το ξέρουμε περισσότερο? Θα έλεγα να το γιατί είναι ωραίο. Αρέσει, γιατί έχουμε και πολλά μικρά παιδιά, το λατρεύω. Εσύ τι πιστεύεις για τον εαυτό σου, όσο περνάει ο καιρός? Πιστεύω ότι γίνομαι καλύτερος με τον καιρό. Το όνομά σου? Μαρία. Μαρία μου, τόση ώρα που σε παρακολουθώ, έχω μείνει έκπληκτη με το πώς αγωνίζεσαι και πώς διαχειρίζεσαι γενικότερα και τι κρατάς τη ρακέτα στο χέρι σου. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το... Περίπου δύο χρόνια. Είχες συμμετάσχει στους φετινούς αγώνες? Πώς ήταν σαν εμπειρία γενικότερα? Ήταν ωραία εμπειρία. Φέτος θα προσπαθήσουμε καλύτερα. Καλύτερα. Πώς περνάς γενικότερα εδώ την ώρα της προπόνησης? Έχεις κάνει φίλους, φίλες? Ναι, αρκετές. Περιμένεις δηλαδή, ανυπομονείς πότε θα είναι η ώρα της προπόνησης ή όχι? Ναι. Τι πιστεύεις ότι θα καταφέρετε να πετύχετε σαν σύλλογος? Είπα νωρίτερα και στο συναθλητή σου ότι η σημασία έχει βέβαια η συμμετοχή πάνω απ' όλα και όχι τόσο ποιος θα κερδίσει και εσά. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω εγώ προσωπικά θέλω να βοηθήσω το παιδί μου επαγγελματικά να βαλώσω και να γίνω ένα καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ σωστή ορολογία για το άθλημα, αλλά σου αρέσει περισσότερο η επίθεση ή η άμυνα στο να αποκλούεις, ας πούμε, κάποια σερβίση? Είσαι επιθετική παίκτη. Γιατί περισσότερες φορές νομίζω ότι τα παιδιά επιλέγουν πάντα την επίθεση. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό, έτσι. Έχεις κάποια μυστικά όταν παίζεις τους αγώνες? Έχεις κάποια ακούδια? Ας πούμε, όταν... Τι κάνεις πριν από έναν αγώνα, για παράδειγμα, λες κάτι πριν ξεκινήσεις? Ναι, να μην αγχώνω και να παίζω, να παίζω όπως τις προπονήσεις, να μην αγχώνω. Τι θα έλεγες στα κορίτσια της ηλικίας σου ή και μικρότερα ακόμη για το συγκεκριμένο άθλημα? Να προσπαθήσουν και εκείνες, γιατί είναι ωραίο άθλημα και κάνει καλό τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Κύριε Μιναίδη, είναι δεύτερη χρονιά που επισκεφτόμαστε εδώ τον χώρο σας και πραγματικά έχω καταλάβει και εγώ και έχω αντιληφθεί την πρόοδο που έχουν κάνει τα παιδιά. Βέβαια, εσείς είστε πιο αρμόδιος για να μας πείτε και για την δεύτερο χρόνο λειτουργίας, αλλά και για την προετοιμασία που έχετε εν ώψη των αγώνων του Φεβρουαρίου. Ακριβώς. Τα παιδιά, όπως λέγατε, προοδεύουν. Είναι στο δεύτερο χρόνο και γενικά ο σύλλογος είναι στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Υπάρχει βελτίωση. Θα θέλαμε να τα έχουμε πιο πολλή ώρα κοντά μας, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις τους με τα σχολεία είναι πάρα πολλές και έτσι δεν τα έχουμε όσες ώρες τα θέλουμε. Παρ' όλα αυτά έχουν πετύχει αρκετά και προσπαθούν. Αυτή την χρονιά πώς είναι οι αθλητές που έρχονται στον Όμιλο Επιτραπέζιας της Ανασφαίρησης ΚΟ και στο περίπου, αν μπορείτε να μας πείτε, κορίτσια και αγόρια, γιατί έχουμε και κοπέλες. Μαζί με τα μικρά 7-8 κοριτσάκια και γύρω στα 25 αγώνα.
Βλέπω και ο αριθμός έχει αυξηθεί, έτσι. Έχουμε και κάποιους ενήλικους που έρχονται για να διασκεδάσουν. Mm-hmm. Πώς πάει να ακούσει αυτή τη στιγμή η προετοιμασία των παιδιών και τι προσδοκάτε περισσότερο από τους περσινούς αγώνες που ήταν ουσιαστικά και το πρώτο βάπτισμα για τα παιδιά? Αυτή τη στιγμή τα παιδιά προετοιμάζονται για το Πανελλήνιο που θα γίνει στις 11 του Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Με πόσους αθλητές θα συμμετέχουμε εκεί? Θα πάμε με 16 αθλητές. Μεγάλος αθλητής. Ναι. Είναι το maximum που μπορούμε να πάρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους. Είναι το όριο που μας έχουν βάλει. Φέτος θα πάνε λίγο πιο υποψιασμένα τα παιδιά, γιατί πέρσι ήταν η πρώτη φορά που πήγανε, πήραν την ευκαιρία. Φέτος ξέρουν και θα την μετακλήσουν. Έχουν βελτιωθεί. Δεν είναι βέβαια στο επίπεδο που θα θέλαμε, αλλά νομίζω ότι θα κάνουν πολύ καλή πορεία. Νομίζω πως είναι αρκετά νωρίς να λέγαμε για έναν αθλητή που ξεκινάει σε μικρή ηλικία μέσα σε δύο χρόνια να μπορέσει να ανέβει, να διακριθεί σε ένα τέτοιο άθλημα το οποίο και στη χώρα μας έχει κάνει βέβαια πολλά βήματα προόδου, αλλά νομίζω ότι θέλουμε ακόμα αρκετή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα άθλημα που σας είπα παιδί, τουλάχιστον ένα δύο ώρα κάθε μέρα από τον αθλητή, πράγμα που δεν μπορούν να περιγραφέσουν όλα τα παιδιά αυτή την εποχή. Αυτό που κοιτάμε είναι κυρίως να περνάνε καλά, να ψαγωγούνται, να αθλούνται. Αυτό είναι η αλήθεια. Να διαπαιδαγωγούνται. Το διαπιστώσαμε, η αλήθεια είναι και όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ότι υπάρχει και το διάλειμμα που θα γίνει, η πλάκα, το χιούμορ και όλα αυτά. Και επίσης μου έκανε εντύπωση ότι όλο αυτό το διάστημα κάνατε και κάποιες εκδηλώσεις που ήταν διαφορετικού περιεχομένου, όχι αθλητικού. Όπως σας είπα, στόχος μας είναι τα παιδιά που έρχονται εδώ να διαπαιδαγωγούνται με όλη τη σημασία της λέξεως. Και αυτό προσπαθούμε. Και νομίζω υπάρχει και ανταπόκριση και από τα ίδια τα παιδιά. Ναι, τους αρέσει αυτό. Δεν κάνουν κάτι μόνο με σκοπό τον αθλητισμό. Βλέπουν ότι ολοκληρώνονται σαν προσωπικότητες. Όσον αφορά τους ενήλικες, επειδή υπάρχει και το τμήμα αυτό των ενηλίκων, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και σε αυτό το κομμάτι. Είναι άνθρωποι που φαντάζομαι περισσότερο είναι εργαζόμενοι και έρχονται εδώ είναι να... Είναι άνθρωποι που έχουν ξαναπαίξει παλαιότερα πυκτό, όχι σε συλλόγους, κυρίως για ψυχαγωγία. Τώρα έρχονται, βλέπουν τα παιδάκια πόσο καλά παίζουν και ζηλεύουν. Προσπαθούν να τα μιμηθούν. Βέβαια, ηλικία μας, εμάς που είναι λίγο μεγαλύτερη, δυσκολευόμαστε να μάθουμε όσο πιο πολύ. Είσαστε καλός παίκτης, έχω μάθει. Δυσκολευόμαστε να έχουμε τη βελτίωση που έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν πολύ γρήγορα βελτίωση. Αλλά και οι μεγάλοι γυμνάζονται και κυρίως το πιθανό είναι ένα παιχνίδι που γυμνάζει το μυαλό. Εκεί στοχεύουμε περισσότερο και το σώμα εννοείται, αλλά κυρίως το μυαλό. Γενικότερα στο νησί, επειδή είστε και καθηγητής φυσικής αγωγής, και από όσο θυμάμαι και εγώ, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί επιλογές περισσότερο στα παιδιά, με υποδομές, με ακαδημίες, αλλά και στους ενήλικες, σε αθλήματα τα οποία δεν ήταν τόσο γνωστά. Αυτό πόσο σας ικανοποιεί και σας ευχαριστεί, γιατί είστε και από τους ανθρώπους που προσπαθούσατε και θέλατε να ξεκινήσετε ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν πολλές επιλογές, να δοκιμάζουν όσο είναι σε μικρή ηλικία, να βρίσκουν αυτό που τους αρέσει και ανταποκρίνονται σε αυτό. Να βρίσκουν την κλίση τους και το ταλέντο τους, όπως τη βρίσκουν στα μαθήματα, να τη βρίσκουν και στον αθλητισμό. Οποιοδήποτε άθλημα και να κάνουν, αν μπουν στον αθλητισμό, έχουμε πετύχει. Αυτός είναι ο σκοπός μας, σαν καθηγητές φυσικής αγωγής και σαν σωματεία. Πολύ σωστά. Και επειδή νομίζω ότι δεν απειλήσω λίγο από αυτό που είπατε εσείς, ένα κέριο ερώτημα που το κάνουν όλοι οι γονείς, και θα έλεγα και εγώ το έχω αναρωτηθεί για το παιδί μου, είναι το εξής. Πώς πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους ώστε να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει και ουσιαστικά τι θα πρέπει να τους πούνε, γιατί είναι ένα δίλημα που το έχουν όλοι οι γονείς. Πού να πάνε το παιδί, σε ποιο άθλημα και τα σχετικά. Τι θα προτείνατε εσείς? Επειδή βλέπω ότι οι παλιοί ποδοσφαιριστές θα πάνε στο ποδόσφαιρο, οι παλιοί μπασκετμπολίστες στο μπάσκετ κτλ. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Θα έπρεπε να τα περνάνε από τα περισσότερα αθλήματα όσο είναι σε μικρή ηλικία και το παιδί να αφήνεται μόνο του στο τέλος να επιλέξει τι του αρέσει και τι θέλει να κάνει. Γιατί έτσι θα το κάνει με ευχαρίστηση και θα αφιερώνεται σε αυτό που κάνει. Σε ποια ηλικία πρέπει να, τα παιδιά να ξεκινούν να κάνουν κάποια αθλητική δραστηριότητα? Υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούν να τα κάνουν από 4-5 χρονών. Αν είχαμε και πολλοί που θα το κάνανε από 3 χρονών ή 2 χρονών, δυστυχώς δεν έχουμε, ανάλογα το άθλημα. Τα περισσότερα αθλήματα που υπάρχουν στην ΚΟΟ μπορούν από 5 χρονών να ξεκινήσουν. Από εκεί και πέρα μέχρι τα 7, 8, 9 θα έχουν επιλέξει αν περάσουν λίγο από όλα.
Οι συμβουλές σας είναι πάρα πολύ σημαντικές και πολύτιμες. Επιστρέφουμε όμως στο συγκεκριμένο, στο δικό σας άθλημα. Και κλείνοντας αυτή την μικρή συνέντευξη, θα ήθελα να μου πείτε τα σχέδιά σας γενικότερα για το μέλλον και τα παιδιά που αθλούνται εδώ στον χώρο και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε και στους συμπατριώτες μας, μικρούς και μεγάλους που ενδεχομένως να ενδιαφερθούν για να σταθούν εδώ. Ό,τι μας λείπει γενικά σαν σύλλογοι είναι αθλητικοί χώροι. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε ένα δικό μας αθλητικό χώρο, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο, αλλά και οι συνθήκες να είναι πολύ καλύτερες για την προπόνησή τους. Αυτό μας λείπει και νομίζω ότι λείπει σε όλα τα αθλήματα. Εκεί θα προσπαθήσουμε στο μέλλον, αλλά βήμα-βήμα, δεν ονειροβατούμε, βήμα-βήμα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Να πούμε βεβαίως ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο ενιαίο λύκειο, σε εγκαταστάσεις του δεύτερου ενιαίου λύκειου. Αυτή τη στιγμή μας φιλοξενούν το δεύτερο ενιαίο. Οπότε για κάποιον που ενδιαφέρεται να φέρει το παιδί του ή είναι ο ίδιος ενήλικας. Είμαστε εδώ από τις 5 μέχρι τις 9 κάθε μέρα. Όπως βλέπετε αφιερώνουμε πολύ προσωπικό χρόνο. Θέλοντας να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά, γιατί πραγματικά με 5 τραπέζια δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση με πολλά άτομα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να είσαι εδώ πολλές ώρες. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προετοιμασία αλλά και στους αγώνες που θα δώσουμε, παιδιά. Καλά, ευχαριστούμε πολύ.